Είχες τύπος και το νούμερο πάνω γραμμιόντα. Ελά,
Περαιτέρω Γυμνασίου Λυκείου για να παρακολουθήσει το εορταστικό φιλικό των ομάδων της Αλεξάνδρειας Παλεμάχων και της Ανδρικής Ομάδας της Αλεξάνδρειας, η κυρία Όλγα Βουσκοπούλου. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά και από μένα. Θα ήθελα να πείτε μια ευχή για τον φιλάθλο κόσμο και όχι μόνο, όλης της περιοχής μας και για τον νέο της. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη, ομόνοια και να είμαστε με λιγότερα προβλήματα όσο μπορούμε στις δύσκολες αυτές εποχές. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στο ΓΑΣ Αλεξάνδρεια για την οργάνωση που έχει σήμερα, που φέρνει πάρα πολύ κοντά τα παιδιά στον αθλητισμό σε μια υγιή άμυλα που πρέπει να την έχουν, μια ομαδικότητα που πρέπει να την νιώσουν για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε όλα τα δύσκολα προβλήματα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο σε όλους. Κάτι ακόμα. Εκτός από την εντυπωσιακή σου παρουσία, έχετε και ύψος. Αυτό τι συνεπάγεται, σας αρέσει το μπάσκετ? Ήμουν αθλήτρια του μπάσκετ. Έπαιζα επαγγελματικά. Μ' αρέσει ο αθλητισμός πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω τα παιδιά μου να είναι μέσα σε ένα γήπεδο και να αγωνίζονται. Γιατί ο αγώνας είναι καθημερινός και μέσα από αυτόν τον αγώνα, τον αθλητικό, μπορούν να επιβιώσουν στη ζωή τους σε πολύ δύσκολα θέματα. Είμαι πολύ χαρούμενη και λέω σε όλους τους γονείς, σε όλα τα γονίσματα, σε οτιδήποτε θέλει στο παιδί, να τα οθήσουν να κάνουν αθλητισμό. Την πλευρά μας από το site Έμβολος να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο τη νέα χρονιά με υγεία και επίτευξη των προσωπικών σας στόχων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Μέρα του 2015 σήμερα και βρισκόμαστε στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, όπου υπάρχει μια πασχετική γιορτή. Από νωρίς και έδειξαν αντιμέτωπα τα τμήματα μίνι του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια απέναντι στο Φίλιππο Βέριας και σε λίγο αναμένεται μια ακόμη πολύ ωραία αναμέτρηση ανάμεσα στο Σύλλογο Παλεμάχων Καθοσφαιριστών Αλεξάνδρειας και στην ομάδα ανδρών του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια. Μαζί μας ένας θετικός κρίκος που ενώνει τις δύο ομάδες αυτές, γιατί είναι πρόεδρος στην ομάδα του Συνδέσμου Καθοσφαιριστών Παλεμάχων, αλλά παράλληλα είναι και παίκτης Ακαδημιών του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια. Είναι ο Σωτήρης Παπαδόπουλος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, coach. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά για όλα. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Τι ακριβώς είδαμε, τι πρόκειται να δούμε και τι προβλέπετε για αργότερα. Την προτελευταία μέρα του χρόνου, όπως είπατε, ο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας οργανώνει μια εορταστική εκδήλωση. Φιλοξενεί το Φίλιππο Βέριας από τα τμήματα υποδομής που έχει. Συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση και όπως είπατε, θα πραγματοποιηθεί και ένας αγώνας μεταξύ του Παλεμάχου και του αντρικού τμήματος του ΓΑΣ. Θέλουμε να αποχαιρετήσουμε το 2015 εορταστικά και ο ΓΑΣ συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση. Εορταστικά και όσο γίνεται πιο φιλικά. Εκτός όμως αυτού, όλα τα τμήματά σας τις τελευταίες μέρες είναι σε πλήρη δραστηριότητα. Πριν λίγες μέρες, τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, ταξιδέψατε στη Θεσσαλονίκη στο εκπληκτικό, θα έλεγα, παλατάκι, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ίσως το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, όπου τα τμήματά σας μίνι και προμίνι αντιμετώπισαν τα αντίστοιχα του ΠΑΟΚ. Πέστε μας σχετικά για την εμπειρία αυτή, δύο λόγια. Ο ΓΑΣ είναι μεγάλη εμπειρία να συμμετέχουμε και να φιλοξενούμαστε από το ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, όπως είπατε, σε αυτό το γήπεδο, που είναι το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος. Ο ΓΑΣ συνεχίζει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις τέτοιες με τα τμήματα υποδομής του. Βλέπετε ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τους προπονητές μας και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τώρα όσο αφορά το και που είστε την προεδρία σας στο σύνδεσμο στο ΣΠΑΚΑΛ, στο σύνδεσμο Παλεμάχων, αναμένουμε κάτι, έχουμε κάτι στα σκαριά, κάποια εκδήλωση, κάποια δραστηριότητα? Ο σύνδεσμος μας συνεχίζει τις προπονήσεις κανονικά όπως κάνει. Θα περάσουμε τώρα κάποια στιγμή μέχρι το Πάσχα, θα συμμετέχουμε σε κάποια τουρνά πάλι σε παλέματα όπως συμμετείχαμε και το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε να είμαστε σε κάθε προσπάθεια που γίνεται. Ωραία, κλείνοντας, εμείς δεν έχουμε να κοιτούμε κάτι άλλο παρά χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είστε καλά, υγεία και καλή δύναμη στις δραστηριότητες σας. Και εμείς καλή χρονιά να ευχηθούμε με υγεία και πάντα. Βλέπετε ότι ο αθλητισμός ενώνει πράγματα. Από το site Έμβολος, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή. Δύο
ημέρες πριν το 2015 από τη Λέση Παρελθόν και βρισκόμαστε στο κλειστό του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, όπου συντελείται μια πασχετική γιορτή ανάμεσα στο ΓΑΣ Αλεξάνδρεια και, στο Σύνδεσμο Παλεμάχου Καλοσπιστών Αλεξάνδρειας. Μια γιορτή, αλεξανδρινή γιορτή θα λέγαμε. Μαζί μας ο προπονητής της ομάδας ανδρών του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια, ο Μανώλης Λευκόπουλος. Χρόνια πολλά καταρχάς, coach. Και πώς βλέπετε τη σημερινή μέρα, πώς κυλάει η σημερινή μέρα εορταστικά και μια ευχή για τη νέα χρονιά που έρχεται. Και ως φίλαθλος και γενικά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, καλή χρονιά να έχουμε, να είναι καλύτερη από το 2015. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει υγεία, να έχει υγεία όλος ο κόσμος και μετά πασχετικά για την πόλη μας ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Μετά τις μέρες αυτές της χαλάρωσης, της γιορτής, τι περιμένει την ομάδα? Πιστεύω ότι χάσαμε λίγο το ρυθμό μας. Προσπαθήσαμε, βρήκαμε ένα ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα λίγο με τις γιορτές αποσυντονιστήκαμε. Πιστεύω ότι από Σάββατο ξεκινάμε πάλι. Πιστεύετε, το κλασικό να ρωτήσω, πιστεύετε ότι η διακοπή θα ευνοήσει την ομάδα, θα πάρει ξανά στροφές, θα ανεβάσει στροφές? Μακάρι. Πρέπει. Μακάρι, θα το προσπαθήσουμε και για ό,τι καλύτερο στο 2016. Και μια πρόβλεψη όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, αν και φιλικό, δεν πάμε να είναι παιχνίδι. Σήμερα είναι μια γιορτή, πιστεύω ότι και οι παλιότεροι και οι νεότεροι να το διασκεδάσουμε, να το χαρούμε. Εμπειρία ή νιάτα λοιπόν? Να γίνει καλό παιχνίδι. Να γίνει καλό παιχνίδι. Να διασκεδάσουμε και η μια πλευρά και η άλλη. Πιστεύω ότι δεν είναι η μία και η άλλη πλευρά, είμαστε μία πλευρά, είμαστε οι Αλεξάνδροι. Είναι μια οικογένεια, η οικογένεια αυτό. Με τα πράσινα κίτρινα. Να ευχηθούμε καλές γιορτές στην ομάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο από το site Έμβολος και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε να στηρίζουμε την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε πολύ.